Ο Καπανδρίτη έχει αρχίσει και χιονίζει από ό,τι φαίνεται. Έλα, έλα Φανή. Οπ, α, να καλημέρα, πω. Καλημέρα. Από τις 6 ώρα, παιδιά, που έχουμε έρθει εδώ, ναι. Έχει αρχίσει και χιονίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι κοιτάξαμε το θερμόμετρο, εκείνη την ώρα ήταν 0 βαθμοί. Τώρα είναι μείον 3 οι βαθμοί. Μείον 3. Και ναι. Πάει το φαινόμενο και συνεχίζει. Δηλαδή γίνεται όλο και πιο έντονη η χιονόπτωση, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα. Εδώ στο στρατηγείο της περιφέρειας Αττική στο Καπανδρίτη, 117 οχήματα, μεταξύ των οποίων εκχιονιστικά και γκρέιντερ, φεύγουν από εδώ. Αλάτι, όπως είπαμε και πριν, έχουν ρίξει σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και στην Εθνική, στους παραδρόμους. Η Εθνική, όπως μας λέει και ο κύριος Κόκαλης, η αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι μέχρι τη μεταμόρφωση από τον Πειραιά. Από εκεί και πάνω είναι της εταιρείας που διαχειρίζεται την Εθνική, αλλά οι παράδρομοι είναι της περιφέρειας. Και σε κάθε περίπτωση έχουν ρίξει σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, καθώς περιμένουν μέχρι και στο Σύνταγμα, με αυξημένη πιθανότητα να το στρώσει τις επόμενες ώρες. Έχουν ρίξει παντού αλάτι. Μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που είδαμε πέρσι. Παρότι η ελπίδα θα ξεπεράσει σε ένταση την περσινή μύδια, δεν θα δούμε τα περσινά προβλήματα. Μακάρι να μην δούμε την Ελλάδα επίσης, να κόβεται στη μέση, γιατί αυτό είχαμε δει μεταξύ άλλων. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Παρότι το φαινόμενο να μην έχουν θα ρεύμα για 10 μέρες έντονο, και πλέον οι κάτοικοι να μην έχουν νερό, μακάρι να είναι προετοιμασμένοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Τώρα και το ρεύμα, από ό,τι γνωρίζω και ο ΔΔΕ έχει κάνει τις κινήσεις προετοιμασίας που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι ενήμεροι από τους μετεωρολόγους. Και ειδικά ο Κλέαρχος το λέει εδώ και μια εβδομάδα το τι πρόκειται να γίνει. Και είναι όλοι σε ετοιμότητα. Οι δρόμοι αλατισμένοι και περιμένουν όλοι την ένταση του φαινομένου που αναμένεται από τις 8 και μετά, ειδικά στις 10 και μετά θα έχουμε ιδιαίτερα έντενα φαινόμενα τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Τα σχολεία σήμερα και αύριο κλειστά, έτσι, και θα ληφθεί απόφαση ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου, αν θα παραταθεί. Κανένα σκούφο και γάντια, ρε Φάνη, που είσαι στους μείον 3 γυμνός. Το γάντια τα έχω στην τσέπη μου, απλώς τα βγάζω για να μπορώ να χρησιμοποιώ και το κινητό κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Οπωσδήποτε χρειάζονται γάντια, οπωσδήποτε ενδεχομένως χρειάζεται και σκούφο. Ναι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, θα το καταλάβουν κάποιος επιχείρηση να βγει τώρα, από το σπίτι του. Δεν απαγορεύεται. Γίνεται σύσταση στον κόσμο να αποφεύγει, ειδικά μετά το μεσημέρι σήμερα, τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί η παιδιά έχει και πάρα πολύ κρύο. Άρα λοιπόν, ό,τι πέφτει, παγώνει. Ναι. Δεν είναι μόνο το στρώνει, το παγώνει κιόλας. Καλημέρα, Φανή. Καλημέρα. Να σας δείξω μία εικόνα. Έλα. Δεν ξέρω αν θέλετε να γυρίσει, να δείτε το αυτοκίνητό μας. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τεχνικά εύκολο. Το έχουμε παρκάρει 1/4 στο σημείο αυτό. Ναι. Και κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Να σας δώσω μια εικόνα του πώς πάει το χιόνι τώρα. Δεν είναι σε έξαρση το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια ενδεικτική εικόνα πώς γίνεται μέσα σε 1/4. Και εγώ αυτό νόμιζα ότι θα ήταν όλο καλυμμένο. Όχι, όχι. Σας είπα να σας δώσω μια εικόνα. Δεν είναι σε έξαρση ακόμα. Είπαμε μετά τις 8-9 περιμένουμε. Μήπως πέφτει η χρωματιστό χιόνι. Καλημέρα. Το έχει καλύψει. Βάλε σκούφο και γάντια. Καλημέρα και στο κάμεραμάν που έχουμε. Να προσέχετε. Καλημέρα.